πολιτισμών που γίνεται στην περιοχή μας, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε ο πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός είναι κάτι το άγιο, δεν μπορείς να το στιγματίσεις και να το σημαντικοποιήσεις από που ξεκινάει και που τελειώνει. Κινδύνευσε πολύ από τα δύο χρόνια πανδημία. Σε αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια, όλοι οι Δήμοι προσπάθησαν να δώσουν πνοή στον πολιτισμό και να μην κινδυνεύσουν κυρίως οι θεσμοί που υπήρχαν. Ένας από αυτούς τους θεσμούς και πολύ σημαντικός ήταν η συνάντηση πολιτισμών. Μας δίνει τη δυνατότητα να έρθει ο κόσμος της περιοχής, των περιοχών μας, με άλλους πολιτισμούς, με ξένες χώρες, να ανοίξει το πνεύμα, να ανοίξει ο ορίζοντας, να θέλει ο κόσμος να ταξιδέψει, να δέχεται τους επισκέπτες και να είναι ουσιαστικά αυτή είναι η πρακτική ανταλλαγή πολιτισμών. Χαιρετίζουμε και χαιρόμαστε γιατί συνεργαζόμαστε και με ξένα κράτη και με διπλανούς δήμους και κυρίως με την περιφέρεια σαν συντονιστικό κομμάτι. Θέλω να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές που δίνουν μεγάλο αγώνα γιατί αυτά τα πράγματα δεν στείνονται εύκολα και να τους πω ότι θα χαιρόμαστε και για την έκτη συνάντηση πολιτισμών χωρίς κανένα πρόβλημα και να πάνε όλα καλά στην Πέμπτη.